Καλησπέρα. Να ευχαριστήσω τους συνδιοργανωτές για την πρόσκληση. Βεβαίως θα αποφύγω τις προσφωνήσεις και η παρέμβασή μου δεν θα είναι μια ανταλλαγή φιλοφρονήσεων, αλλά περισσότερο προβληματισμού. Γιατί βεβαίως δεν είναι μια καινούργια ανακάλυψη των τελευταίων 25-30 χρόνων ότι η επιστήμη, η έρευνα και η τεχνολογία παίζει ρόλο στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό το έχει γράψει για παράδειγμα ο Μάρξ 200 χρόνια πριν. Έτσι λοιπόν η έρευνα και η τεχνολογία αποτελούν παράγοντα τη παραγωγική και οικονομική δραστηριότητα. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ποιο είναι το καινούριο τώρα το οποίο πρέπει να εντοπίσουμε. Το καινούριο είναι ότι προσπαθούμε να μπούμε σε ένα κλίμα άκρατου ανορθολογισμού. Τι δηλαδή, η εταιρεία όχι μόνο να καθορίζει την έρευνα, αλλά και να καθορίζει το πρόγραμμα σπουδών. Γιατί, γιατί η βάση είναι οικονομική. Τι θέλει μια εταιρεία, θέλει φτηνούς, αναλώσιμους εργαζόμενους, άρα δεξιότητες που να έχουν αποσπασματική γνώση και να μπορούν να αναλάσσονται από δουλειά σε δουλειά και όχι να κατακτήσουν συνολικά την επιστήμη για να μπορούν και να αμφισβητούν κιόλα το επίτευγμα της επιστήμης. Γιατί η παραγωγή νέας γνώσης είναι επαναστατική διαδικασία. Αμφισβητεί το καθεστημένο. Ένα ε, το κρατούμενο αυτό. Λοιπόν, α πάμε τώρα στο ζήτημα των προβληματισμών. Ποια είναι η επίπτωση των αποτελεσμάτων τη έρευνα και τη τεχνολογία, είναι η εκτόξευση τη παραγωγικότητα τη εργασία. Μάλιστα. Τι θα έπρεπε λοιπόν να σημαίνει αυτό, Αυτό θα έπρεπε να σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι, οι πνευματικά και χειρονακτικά εργαζόμενοι, πρέπει να δουλεύουν λιγότερε ώρε και να έχουν πολύ μεγαλύτερε αποδοχέ γιατί στο χρόνο εργασίας του παράγουν πολύ περισσότερα από ό,τι παρέγαγαν πριν. Ένα ζήτημα. Δημι... Και δεύτερον, να υπάρχει πολύ ευκολότερη πρόσβαση των λαϊκών στρωμάτων στα αποτελέσματα της παραγωγικής διαδικασίας για να μπορούν να υπάρχει μεγιστοποίηση του βαθμού ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Αυτό γίνεται. Το ερώτημα απευθύνεται σε όλους. Αυτά βλέπετε Μάλλον κάτι άλλο βλέπουμε. Βλέπουμε για παράδειγμα ωράριο λάστιχο προσαρμοσμένο στι ανάγκε των επιχειρήσεων και όχι στι ανάγκε του εργαζόμενου. Ένα. Δεύτερον, βλέπουμε σχετική αλλά και πολλέ φορέ και απόλυτη μείωση των μισθών. Η σχετική μείωση σημαίνει ότι η παραγωγικότητα αυξάνεται 100, ο μισθό αυξάνεται 10. Άρα λοιπόν το 90 πάει καπαλού. Θα το δούμε που πάει. Άρα λοιπόν σχετική μείωση και απόλυτη μείωση των αποδοχών και για πολλές άμα έχει και απόλυτη μείωση των αποδοχών και ωράριο λάστιχο μιλάμε για ζωή κόλαση. Και από την άλλη μεριά τι έχουμε, έχουμε μια τεράστια διεύρυνση της ψαλίδας ανάμεσα στις πραγματικές δυνατότητες που προσφέρει η έρευνα, η τεχνολογία, οι παραγωγικές δυνάμεις στη χώρα μας και από τον άλλη στο βαθμό ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και αυτή η ψαλίδα συνεχώς και διευρύνεται. Και τα αποτελέσματα ποια είναι αυτή της κατάστασης. Είναι από τη μια μεριά αυτά τα οποία είναι με τα μέχρι τώρα δεδομένα που ανέφερα και πριν. Συσόρευση του πλούτου σε όλο και λιγότερα χέρια. Γι' αυτό βλέπουμε ότι το 1% σε παγκόσμιο επίπεδο να έχει πάνω από το 50% του παγκόσμιου πλούτου στην κατοχή του. Ενώ αντίθετα το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού να έχει λιγότερο από 10% του παγκόσμιου πλούτου. Και αυτή η ψαλίδα όλο και διευρύνεται. Ε, ναι. Άρα έχουμε συσσόρευση πλούτου, διεύρυνση ανισοτήτων. Και βεβαίως έχουμε και κάτι άλλο. Και συγκέντρωση και συγκεντροποίηση στους επιχειρηματικούς ομίλους και μεγέθυνση αυτών των επιχειρηματικών ομίλων. Να φέρω δύο παραδείγματα που γίνεται αυτό αντιληπτό. Ένα πρώτο παράδειγμα. Το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο υποτίθεται ότι έχει πρόσβαση ελεύθερη στο ίντερνετ, άρα και να οργανώσει το ηλεκτρονικό σου κατάστημα. Αλλά δεν είναι έτσι για όλου. Για του εμπόρου, για παράδειγμα, του μικρού εμπόρου, δεν έχουν τη δυνατότητα τη ποικιλία των κωδικών, ούτε τη μεγάλη αποθήκη, ούτε και τη πρόσβαση στο γρήγορα με του ίδιου όρου που έχει μια μεγάλη πολυεθνική, στη διανομή, αλλά και στη μεταφορά. Αυτό που οδήγησε, οδήγησε συγκέντρωση ακόμη περισσότερο του τζίρου, Στι μεγάλε πολυεθνικέ και στην εκτόπιση των μικρότερων επιχειρήσεων. Η δεύτερο παράδειγμα. Έφερε η κυβέρνηση πρόσφατα μία τροπολογία. Μια, ένα, ένα άρθρο το οποίο ψηφίστηκε προχθέ. Τι λέει, Λέει πλήρη απαλλαγή από τη φορολογία όλων των επενδύσεων που θα γίνουν στην πράσινη και ψηφιακή ε, ε, μετάβαση. Για επενδύσει τέτοιου χαρακτήρα. Καλό, για άλλε τις μικρομεσαίες επιχειρήσει. Καμία δεν αποκλείει. Αλλά θέτω εγώ το ερώτημα τώρα. Ένα ο οποίο είναι μια πολύ μικρή επιχείρηση και δεν έχει πρόσβαση ούτε στι τράπεζε, αλλά και δεν έχει και κεφάλαια γιατί χρωστάει. Χρωστάει και στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία, μπορεί να χρωστάει και στι τράπεζε. Πώ αυτό θα βρει χρήματα να μπορέσει να προχωρήσει την τέτοιου είδου Δεν πρόκειται να βρει. Άρα ποιο θα εξυπηρετήσει αυτό που έχει τη δυνατότητα και πρόσβαση στι τράπεζε και τη δυνατότητα να κάνει τέτοιου είδου επένδυση. Άρα δηλαδή τι μεγαλύτερε επενδύσει, αλλά ακόμη μεγαλύτερη διεύρυνση τη ψαλίδα. Γιατί προσέξτε, σε συνθήκε εκτείναξη τη τεχνολογία και τη επιστήμη, ο ανταγωνισμό γίνεται ακόμη πιο επώδυνο για του μικρού και του πολύ μικρού. Είναι ελάχιστε οι περιπτώσει, γιατί συνήθω πάντα το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Συμπέραν λοιπόν χειροτερεύουν οι όροι ανταγωνισμού, του καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Και δεύτερον, υπάρχει και τεράστια σπατάλη πόρων. Ποια είναι αυτή η σπατάλη πόρων, με βάση έρευνε που έχουν δημοσιευθεί. Οι μεγάλε πολιεθνικέ ξοδεύουν περισσότερα χρήματα στο μάρκετινγκ και στην πρόθεση του προϊόντο, από ότι στην έρευνα. Το μάρκετινγκ και η πρόθεση του προϊόντο δεν είναι σπατάλη πόρων. Σα πω κάτι που συζήτησα χθε με το γιο μου. Κάνανε στο εργαστήριο μια παρουσίαση για τις spin-off και του τεχνοβλαστού. Αυτό που έκανε την παρουσία στο spin-off, τι έβαλε εκτό των άλλων, Ένα παράδειγμα. Έφυγε, θα σα πω πού ήθελα να καταλήξει. Έκανε ένας ένα, μια πατέντα βρήκε, να καθαρίζουν αυτόματα ε, οι πίνακες από τα φωτοβολταϊκά, από τη σκόνη. Λοιπόν, πήγε στην Κύπρο, γιατί ήταν από την Κύπρο να παρουσιάσει αυτό. Του λέει, εμείς είμαστε μικροί εδώ, πέρα δεν αξίζει τον κόπο να βάλουμε τέτοιου είδους μηχανισμούς. Ε πού να πάω, σκέφτηκε να πάει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ε, και στις χώρες του κόλπου που έχει και άμμο, έχει την, την έρημο, άρα και σκόνη παρουσιάζει την εφεύρεσή του, του λένε: Κοίταξε οι πετρελαίδε, του λένε. Πολύ καλό αυτό. Αλλά δεν μα υφέρει, γιατί εδώ έχουμε τα Πακιστάνια που μα κοστίζουν πολύ λιγότερο να καθαρίζουν του χιαλοπίνακε. Τελικά που του έβαλε, πήγε στι κάμερε παρακολούθηση στο Τέξα, τι μεγάλε το Φάρμερ, που για να κάνει τη μία απόσταση θέλει και μία μέρα φτάσει στην άλλη κάμερα. Άρα λοιπόν τις τι εγκατέστησε εκεί. Τι θέλει να πει όμω ο παρουσιαστή, ότι μαζί με την έρευνα Πρέπει να είσαι και καλό στην πολιτική marketing για να προωθήσει το προϊόν σου. Να λοιπόν πώ αλλοιώνεται συνεχώ αυτή η κατάσταση. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, κάποιοι κάνουν με ξένα κόλυβα μνημόσυνα. Ονόν νοήτο. Έτσι λοιπόν, κατά τη γνώμη μα, αυτό το οποίο είναι καθοριστικό παράγοντα στα αποτελέσματα, στο πώ μεταφράζεται η έρευνα και η τεχνολογία, είναι οι σχέσει ιδιοκτησίας. Και να βάλω και δύο ζητήματα ακόμη για προβληματισμό. Η σχέση ιδιοκτησίας από τη στιγμή που είναι καθοριστικές δεν αποτελούν και παράγοντα επηρεασμού και προσαρμογής της έρευνας σε σχέση με τα συμφέροντα αυτό που χρηματοδοτεί. Άρα δηλαδή δεν μπορεί να αλλοιώσει τα αποτελέσματα της έρευνας. Παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Παραδείγματα έχεις καθηγητές πανεπιστήμιου που έλεγαν διαφορετική. Ότι οι κεραίε τη κινητή τηλεφωνία προκαλούν βλάβη και άλλοι που έλεγα δεν προκαλούν βλάβη. Μελέτε κάναν και οι δυο. Εγώ δεν αμφισβητώ τι μελέτε του καθένα, ούτε είμαι επιστήμονο για να αμφισβητήσω. Αλλά φαίνεται ότι άλλο έβαζε κάποια άλλα στοιχεία στα δεδομένα και άλλο κάποια άλλα έδινε μεγαλύτερη βάση για να βγάζουν διαφορετικά αποτελέσματα. Δεν δηλαδή, γίνεται διαφορετικά. Από αυτή λοιπόν την άποψη επηρεάζει, θέλουμε δεν θέλουμε, ο χρηματοδότης την εξέλιξη της έρευνας και της πορείας της έρευνας. Άρα λοιπόν εμείς λέμε καθαρά ότι από τη στιγμή που η έρευνα χρηματοδοτείται έτσι, βάζει εμπόδια στην ανάπτυξη της. Γιατί όπως είπα και πριν, η έρευνα πρέπει να έχει ως σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης που είναι επαναστατική διαδικασία γιατί αφισβητεί το παλιό. Και αυτό δεν γίνεται. Και δεύτερο ζήτημα που θέλω να βάλω. Μπορεί το αποτέλεσμα της έρευνας να αποτελεί αντικείμενο διοκτησίας. Δηλαδή θα ήθελα να ρωτήσω για παράδειγμα τον Ηράκλητο, τον Επίκουρο, τον Ιπποκράτη. Τι πατέντες είχαν αυτοί. Να δούμε ποιες πατέντες χρησιμοποιούσαν αυτοί για τα αποτελέσματα των δικών τους επιστημονικών ανακαλύψεων. Και σήμερα πρέπει να έχουμε πατέντες. Γιατί ό,τι ανακαλύψε ο Ιπποκράτης είναι μια μετεξέλιξη στο διάβα των αιώνων της ανθρωπότητας και ο καθένας βάζει και ένα λιθαράκι σε όλους τους προηγούμενους. Άρα λοιπόν γιατί να είναι η διοκτησία ενός ερευνητή αυτά τα οποία έχει ανακαλύψει ο Ιπποκράτης και να μην πρέπει να τα μοιράστηκε με τον Ιπποκράτη, τους απόγονους του Ιπποκράτη λόγω. Να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση. Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να αποτελούν αποτέλεσμα ιδιοκτησίας γιατί είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Της ανθρώπινης δραστηριότητας ανατονεώνουν. Και επειδή, να τελειώσω με αυτό και ευχαριστώ για το χρόνο, δεν είμαστε λουδίτες, δεν ξέρω αν καταλάβουν όλοι τι σημαίνει ένα λουδίτη. Είναι αυτοί οι εργάτε στι αρχέ του προηγούμενου αιώνα στη Μεγάλη Βρετανία που στι οι φαντουργίε κατέστρεφαν τι νέε μηχανέ. Γιατί ήταν πιο παραγωγικέ και χρειαζόταν λιγότερου εργαζόμενου η φαντουργία για να δουλέψει. Άρα βγαίνανε μαζικά στον δρόμο εργάτε η φαντουργία. Αυτοί ήταν οι λεγόμενοι λουδίτε. Εμεί δεν είμαστε λουδίτε για να σπάμε τι μηχανέ ή για να καταστρέφουμε τα αποτελέσματα τη έρευνα και τη τεχνολογία. Εμεί θέλουμε αυτά τα αποτελέσματα τη έρευνα και τη τεχνολογία να οδηγούν στην απελευθέρωση του ανθρώπου και στην ικανοποίηση του συνόλου των αναγκών. Άρα δηλαδή τι σημαίνει απελευθέρωση του ανθρώπου και από την τεχνολογία πλέον, όχι μόνο από τη μισθωτή εργασία, σημαίνει κοινωνική ιδιοκτησία όλων αυτών. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για την πρόσκληση και καλέ επιτυχία ελπίζοντας ότι σε αυτόν τον προβληματισμό κάτι βάλαμε κι εμείς. Ευχαριστώ πολύ.